κέντρο της Λευκωσίας. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και με ποια μέτρα μπορούν να λυθούν? Κύριε Παυλίδη, νομίζω ότι δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει μια κατάσταση με την αυξημένη παράνομη είσοδο στην δημοκρατία μεταναστών, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι πρόσφυγες μετανάστες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά κατά κύριο λόγο οικονομικοί μετανάστες. Και η ροή προσέλευσης και εισδοχής στη δημοκρατία έφτασε περίπου στο 90% να προέρχεται μέσα από την γραμμή αντιπαράταξης και μόλις το 5-10% να είναι από τις θαλάσσιες. Προσθεί όμως 24 ώρες περιπολίες αστυνομίας, εθνικής φρουράς, ΜΑΔ, από για να εμπεδώσουν το αίσθημα της ασφάλειας. Δύο πράγματα. Προσπαθούν να ελέγξουν και τη ζωή στην περιοχή. Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτον, από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις παράνομες εισρωές, θέλουμε ναι να ελέγξουμε και να μπορέσουμε να περιορίσουμε και να στείλουμε και ταυτόχρονα και το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες. Γιατί είναι καλά γνωστό ότι πέραν από το γεγονός ότι έχουμε αυτή την παράνομη εισδοχή, έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μια έξαρση, αν θέλετε, αντιδικιών και αντιπαραθέσεων μεταξύ ομοεθνών διαφόρων εθνικοτήτων που είναι στην Κύπρο και φιλοξενούνται στην Κύπρο, είτε νόμιμα είτε παράνομα, ως μετανάστες. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε αυτό το αντιδικίες μεταξύ τους, αντιδικίες με ποια κίνητρα? Σας αναφέρω το παράδειγμα που είδε το φως της δημοσιότητας με τους Σύριους και μόλις ψες είχαμε καινούργια επεισόδια. Άρα, επιτρέψτε μου προσπαθούν δηλαδή αυτοί να ελέγξουν τη ζωή της νύχτας στην περιοχή. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτό, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Εμείς εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι αυτή την ώρα, με μια δέσμη μέτρων την οποία έχουμε ήδη κοινοποιήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την οποία περιμένουμε την ανταπόκρισή της, και κρίνοντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο των περιπολιών δεν συγκρούεται, από μόνοι μας έχουμε αποφασίσει ότι δεν συγκρούεται με οποιοδήποτε ευρωπαϊκό θέσμιο ή με τα ευρωπαϊκό κεκτημένο ή τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αν θέλετε, έχουμε υιοθετήσει την εφαρμογή από σήμερα των συγκεκριμένων περιπόλων σε μια προσπάθεια να κάνουμε δύο πράγματα συγκεκριμένα. Πρώτον, εάν μπορούν να εντοπίσουν αυτά τα περίπολα, και γι' αυτό είναι μειχτά περίπολα αστυνομίας και στρατού, να εντοπίσουν παράνομους μετανάστες, θα τους συλλαμβάνουν και θα ενεργοποιούν τις διαδικασίες της παράνομης μετανάστευσης, δηλαδή παραπομπή στα συγκεκριμένα κέντρα. Και από την άλλη, ναι, να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας, ξεκινώντας από τη Λευκωσία, στην οποία εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται μετά και από υπόδειξη της Ιντερπόλ, γιατί υπάρχει τρομοκρατικός κίνδυνος? Δεν θα ήθελα να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι αυτή είναι ο στόχος μας στη συγκεκριμένη στιγμή. Και βεβαίως, αναμένοντας και την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην δέσμη εισηγήσεων που έχουμε κάνει, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα στους πολίτες αυτού του τόπου ότι είμαστε σαν υπεύθυνη κυβέρνηση. Είμαστε εδώ ακριβώς για να εφαρμόσουμε όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται για να περιορίσουμε το συγκεκριμένο μέτρο. Δύο-τρία ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είπαμε αρκετά, κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες από την ημέρα της εξαγγελίας της. Ακούσαμε και αντιδράσεις. Υπάρχουν περιθώρια να ικανοποιηθούν όλοι, τουλάχιστον οι μικροί δήμοι που διαμαρτύρονται? Ακούστε, εάν δεν υπήρχαν αντιδράσεις, θα ήταν οξύμορο. Είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση η οποία επηρεάζει όλους. Και βεβαίως άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Εκείνο το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής είναι το εξής. Είναι μονόδρομος η εφαρμογή όπως την έχετε εξαγγείλει ή επιδέχεται αρμοδιότητα? Όχι, ακούστε. Εκείνο που θέλω να πω είναι με πολύ σαφήνεια το εξής. Οι συνενώσεις για τις οποίες γίνεται ο λόγος δεν είναι για μας αυτοσκοπός και το έχω πει και το πρωί στη Γενική Συνέλευση. Είναι όμως απαραίτητη και αναγκαία αυτό το βήμα. Και είναι το όχημα μετάβασης στη νέα εποχή. Μάλιστα. Χρειάζονται συνενώσεις. Στην προσπάθεια μας λοιπόν αυτή, επαναλαμβάνω, κάναμε την μέγιστη διαβούλευση. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με την Ένωση Δήμων. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Θα τις συζητήσετε για να γίνουν αλλαγές? Υπάρχουν περιθώρια? Αυτό ήταν το ερώτημα. Έχω πει σήμερα ότι η πόρτα του Γραφείου του Υπουργού των Εσωτερικών είναι έτοιμη, ανοιχτή για να συζητήσουμε με τον οποιονδήποτε. Φτάνει η συζήτηση να είναι επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Ωραία. Και όχι με τοπικιστικά και μόνο χαρακτηριστικά. Δύο μικρά ερωτήματα ακόμα. Θα πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα για τις συνενώσεις ή είναι συνταγματικό σωστός ο τρόπος όπως τον έχετε εξαγγείλει? Εάν είναι αντισυνταγματικός, αυτό θα το κρίνει κάποιος εάν κάποιος προσφύγει. Αυτό που θέλω με κατηγορηματικό τρόπο να σας πω είναι ότι θεωρούμε ότι η ενδεχόμενη διενέργεια δημοψηφισμάτων σε αυτή την φάση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης, το ενδεχόμενο είναι εάν είχαμε εισάξει μια τέτοια πρόνοια, τότε θα θέταμε σε κίνδυνο. Έχετε ζητήσει γνωμάτευση από το Γενικό Συμβούλιο? Δεν έχουμε ζητήσει ακόμα γνωμάτευση. Μάλιστα.
από την νομική υπηρεσία, κρίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 5 για το οποίο γίνεται mm-hmm. αναφορά, έχουμε ικανοποιήσει όλες εκείνες τις πρόνοιες της ως κυβέρνηση. Άρα, αν προσφύγει κάποιος του Γενικού Εισαγγελέα, θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον είναι συνταγματικά σωστός αυτός ο τρόπος ή όχι. Στο θέμα της επιμήκυνσης της θητείας των υφιστάμενων Δημοτικών Συμβουλίων μέχρι το 2024. Θεωρούμε ότι υπηρετεί πάρα πολλούς σκοπούς η επιμήκυνση. Είναι υποφελής. Θα έχετε όμως συνταγματικά προβλήματα. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση προφορική. Η κυβέρνηση αισθάνεται ασφάλεια για αυτή την τοποθέτηση. Και επαναλαμβάνω, επί της ουσίας και πέραν από το γεγονός αυτό, το οποίο αν προκύψει πρόβλημα να είστε σίγουροι ότι θα το μελετήσουμε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θεωρούμε επάναγκες να υπάρχει αυτή η επιμήκυνση, γιατί πολύ απλά εξυπηρετεί πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτον, ότι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους σήμερα. Θα χρησιμοποιηθεί ως μεταβατική περίοδος, δηλαδή, για να γίνει όλη η προετοιμασία. Αλλά η ουσία του θέματος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αυτοδιοίκηση θα είναι οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να την εφαρμόσουν Μάλιστα. με μεγαλύτερη επιτυχία. Και βεβαίως, να μην ξεχνούμε ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί, κύριε Παυλίδη, και τελειώνω με τούτο. Έχουν κουραστεί από τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις και είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Να μειώσουμε κατά ένα τουλάχιστον τον αριθμό των εκλογικών αναμετρήσεων. Ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλο το θέμα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.